κύριοι, στον κύριο Ανδρέα Παπακοσταντίνου και στον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας. Κύριε Παπακοσταντίνου, καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κύριε Δημήτρη. Καλό μεσημέρι στους τηλεθεατές σας. Πρώτο βήμα, τηλεφώνημα στον προσωπικό μας ιατρό. Αν έχουμε κάποια συμπτώματα ή αν θέλουμε να το αναφέρουμε κάτι, σωστά? Πολύ σωστά, και αυτό δεν έχει σχέση μόνο με την πανδημία που αντιμετωπίζουμε, και είναι το σοβαρότερο πρόβλημα που έχουμε αυτή τη στιγμή και όλοι πρέπει να επικεντρωθούμε εκεί. Αλλά υπενθυμίζω ότι έχουμε ένα σύστημα υγείας το οποίο έχουμε χρόνιους ασθενείς, έχουμε διάφορες άλλες ασθένειες οι οποίες πρέπει να τύχουν διαχειρισμού. Δεν μπορεί ένας ασθενής από μόνος του να κάνει διάγνωση και να αποφασίζει ότι είναι ύποπτο περιστατικό ή όχι. Εκείνος που έχει εκπαιδευτεί για αυτό το πράγμα είναι ο προσωπικός γιατρός. Και αφού έχουμε όλοι προσωπικό γιατρό και είναι ένα από τα πλεονεκτήματα του Γενικού Συστήματος Υγείας, θα πρέπει να απευθυνθούμε εκεί, αυτός να κάνει την πρώτη αξιολόγηση τηλεφωνικώς και ακολούθως έχει οδηγίες ανάλογα με την περίπτωση, είτε να ειδοποιήσει το κέντρο, είτε να βοηθήσει τον ασθενή, να του πει να περιοριστεί σπίτι και να τον παρακολουθεί σε περίπτωση που δεν είναι έναν ύποπτο περιστατικό ή δεν χρήζει περαιτέρω θεραπείας. Μάλιστα, άρα πλέον ξεκαθαρίζει και αυτό το ζήτημα, γιατί είχαμε ακούσει διάφορα αυτές τις μέρες. Ακριβώς, και αυτό θα βοηθήσει και την αποσυμφόρηση του 1420 και την ταλαιπωρία των πολιτών που έπαιρναν συνεχώς εκεί και δυσκολεύονταν να πάρουν πληροφορίες. Κύριε Παπακοσταντίνου, χθες φιλοξενήσαμε τους οργανωμένους ασθενείς και μας έλεγε ο κύριος Κουλούμας ότι οι εταιρείες του ΠΙΣ έβγαλαν κάποιες ανακοινώσεις και ακολούθησαν μέλη των εταιριών αυτών, ειδικοί ιατροί που είναι στο ΓΕΣΥ, να ακυρώνουν και ραντεβού ρουτίνας και επίγοντα ραντεβού όμως. Έχετε κάποια επίσημη ενημέρωση εσείς, έχετε κάτι χειροπιαστό? Έχετε δίκιο, δεν έχουμε επίσημη καταγγελία, όμως ήρθαν στα αυτιά μας αυτές οι καταγγελίες, τα παράπονα. Και αυτήν τη στιγμή, δηλαδή από στιγμή σε στιγμή, θα εκδώσουμε μια ανακοίνωση προς τους ειδικούς γιατρούς του συστήματος, καλώντας τους να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των ασθενών. Είναι αυτή η ώρα που θα κάνουμε το επιπλέον βήμα και δεν γίνεται να υπάρχει ο αυτοπεριορισμός είτε σε επίπεδο προσωπικού γιατρού είτε σε ειδικού γιατρού. Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που δικαιολογείται ο γιατρός να αυτοπεριοριστεί. Σας υπενθυμίζω ότι πριν τρεις μέρες είχαμε κάνει λαϊκό δικαστήριο για την παιδίατρο που πήγε στην εργασία της, ενώ δεν έπρεπε να πάει. Οπότε όντως υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις, και δεν αναφέρουμε στην παιδίατρο, αλλά λέω ότι υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που μπορεί να δικαιολογείται να μην παρέχουν υπηρεσίες. Όμως αυτό θα γίνει κατόπιν συνεννόησης με τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας και τη μονάδα των ιατρικών υπηρεσιών, ώστε να επιβεβαιωθεί ότι ο γιατρός δεν μπορεί να παρέχει υπηρεσίες. Και από εκεί και πέρα, αν μιλάμε για προσωπικούς γιατρούς, θα πρέπει να ορίσει αντικαταστάτη. Και αν μιλούμε για ειδικούς γιατρούς, θα πρέπει να ειδοποιήσει τον οργανισμό. Και εκεί, φυσικά, ο ασθενής έχει και τη δυνατότητα των επιλογών εντός του συστήματος. Οπότε θα το παρακολουθήσουμε το θέμα. Αλλά αναμένουμε ότι όλοι θα συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια. Και σας υπενθυμίζω ότι είναι δύο μέτωπα. Είναι το μεγάλο μέτωπο και ο μεγάλος κίνδυνος της πανδημίας, αλλά υπάρχουν και άλλοι χρόνια ασθενείς που πρέπει να εξυπηρετούνται. Να είστε καλά, κύριε Παπακοσταντίνου. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε.